Για επίθεση από πλευρά τη κυβέρνηση βάρος τη δικαιοσύνη που λαμβάνει χαρακτήρα θεσμική εκτροπή, κάνει λόγο η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων τη χώρα, η οποία και συνεδρίασε τη Δευτέρα με φόντο τα όσα εκτελήσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην κυβέρνηση και του δικαστέ. Μια κόντρα που έχει πάρει επικίνδυνε διαστάσει, με του μεν δικαστέ να κάνουν λόγο για προσπάθεια ελέγχου τη δικαιοσύνη από το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση να προσδίδει στην Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών ρόλο αντιπολίτευση. Και ενδεικτικό τη χρησιμότητα αυτή τη αντιπαράθεση ήταν η δημόσια παρέμβαση τη Δευτέρα του Προέδρου του Συμβουλίου τη Επικρατεία, ο οποίος μίλησε για διακριτούς ρόλους της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαιοσύνης που απαιτείται εκατέρωθεν σεβασμό, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι πριν υπάρξουν ανυπολόγιστες συνέπειες. Την σκυτάλη, καταδικάζοντας τις ενέργειες της κυβέρνησης και την αντίθεσή της, πήρε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στην οποία μετέχει και η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιαννίνων Αναστασία Γιογλή, η οποία έκανε λόγο για εκτροπή της δημοκρατίας και του πολιτεύματος, χαρακτηρίζοντας οριακή την κατάσταση. Κάτι που απαιτεί ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε υπονόμευση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να επιχειρείται στη χώρα μας από πλευράς κάποιων μελών της εκτελεστικής εξουσίας, πρόκειται πραγματικά για εκτροπή. Εκτροπή της δημοκρατίας, εκτροπή του πολιτεύματος, αν μου επιτρέπετε. Πραγματικά είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ οριακό επίπεδο. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία από όλες τις πλευρές και από τις ενώσεις των δικαστών και εισαγγελέων, βεβαίως και κυριότατα από την εκτελεστική εξουσία, όπου έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι βολές σε βάρος της δικαιοσύνης. Πρέπει να αφήσουν όλη τη δικαιοσύνη αμερόληπτα και χωρίς παρεμβάσεις να επιτελέσει το ρόλο της. Ακόμα και όταν οι αποφάσεις δεν είναι αρεστές στην εκτελεστική εξουσία, οφείλουμε όλοι μας να τις σεβόμαστε. Απαιτείται μεγάλη νυφαλιότητα και σοβαρότητα. Και οι δικαστικές ενώσεις να μην παρεμβαίνουν στην εκτελεστική εξουσία, γιατί και εκεί είδαμε κάποια πράγματα πολύ αιχμηρά. Και βεβαίως και κυριότατα η εκτελεστική εξουσία οφείλει να δέχεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν θεσμικά εμπόδια. Η δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη λειτουργία οφείλει να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία μέσα από τις αποφάσεις της. Σε κανένα δημοκρατικό κράτος δεν μπορούμε να λέμε και να τοποθετούμαστε ως μέλη της εκτελεστικής εξουσίας, να τοποθετούνται ότι μία απόφαση που δεν είναι αρεστή θα προσπεραστεί με μια άλλη νομοθέτηση η οποία θα παραγωνίζει την κρίση της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, όλοι πρέπει να σέβονται τη δικαιοσύνη και σαφέστατα και η δικαιοσύνη μέσα από τις αποφάσεις της, με σαφή και επαρκή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία στο κατά πόσον και τα μέτρα που νομοθετούνται είναι συνταγματικά και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται είναι συνταγματικές και θα πρέπει να τηρηθούν ή όχι ή θα πρέπει κάπως αλλιώς να ρυθμιστούν τα πράγματα. Ένα από τα κυβερνητικά στελέχη που καταφέρεται κατά της δικαιοσύνης σε ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, στάση που χαρακτηρίζεται από ορυπταία, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γιογλή, εξηγώντας ότι διαχρονικά τα κόμματα άλλασαν στάση απέναντι στη δικαιοσύνη όταν αναλάμβαναν την εξουσία. Το ήθος και το ύφος με το οποίο απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία και βάλει κατά της δικαιοσύνης ο κύριος Πολάκης μας είναι απορριπταίο ούτως ή άλλως. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις, οι δικαστικές μπορούν να τύχουν της δέουσας αξιολόγησης και σχολιασμού. Όμως με βάση τα κριτήρια και με βάση την κάθε μία υπόθεση εφόσον γνωρίζουμε την αιτιολογία των αποφάσεων. Το να βγαίνουμε και να βάλουμε προς κάθε κατεύθυνση, να βάλουμε κατά λειτουργών της δικαιοσύνης, είναι επίοικως απαράδεκτο. Σε αυτές τις εποχές, όπου ο κόσμος, ο πολίτης, θεωρεί ως τελευταίο καταφύγιο τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να δούμε το θέμα πάρα πολύ σοβαρά και με μεγάλη νυφαλιότητα. Οι κυβερνήσεις, δυστυχώς, αριστερές είτε δεξιές είτε όπως και να τις πούμε, ανέκαθεν, από τη στιγμή που ήταν στην αντιπολίτευση,
κάνανε τον σχολιασμό που κάνανε για τις αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν αρεστές προς τους κυβερνώντες. Όταν οι ίδιοι έρχονται σε θέσεις κυβερνητικές, εμφανίζονται και κάνουν πάλι την ίδια απίστευτα απαράδεκτη κριτική σε βάρος της δικαιοσύνης. Δεν αλλάζει λοιπόν ούτε η αριστερή ή η δεξιά τοποθέτηση των κυβερνώντων μας και όλοι τους οφείλουν να σέβονται τη δικαιοσύνη.